Κάλεσμα σε όλους τους βολιώτες και τις βολιώτισες να δώσουν το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου στις 10.30 στον πεζόδρομο της Ερμού μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο. Απίφθινε μέσω των τηλεοπτικών του δηλώσεων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπουκόρος, ο οποίος διοργανώνει την αιμοδοσία. Γίναμε όλοι μας δέκτες την προηγούμενη εβδομάδα της μεγάλης αγωνίας που εξέφρασε ο Σύλλογος των Πασχόντων από Μεσογειακή Ανομία και ο Σύλλογος Νεφροπαθών. Οι ελλείψεις σε αίμα είναι πάρα πολύ μεγάλες και στην περιοχή μας. Είμαστε στο σημείο να κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πάσχοντες από Μεσογειακή Ανομία και από Νεφροπάθεια. Καλούμε λοιπόν, πήραμε την πρωτοβουλία και καλούμε όλους τους συμπολίτες από το Βόλο και ολόκληρη τη Μαγνησία. Αύριο το πρωί στις 10.30 στον Άγιο Νικόλαο θα βρίσκεται η κινητή μονάδα αιμοδοσίας προκειμένου να δώσουν αίμα λίγα λεπτά από τη ζωή τους για να χαρίσουν ζωή, για να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας που πάσχουν. Είναι μια πράξη μέγιστου ανθρωπισμού. Οι βολιώτες δείχνουν πάντα την αλληλεγγύη τους στα αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, στο συνάνθρωπο. Έτσι πιστεύω ότι αύριο πολλοί συμπολίτες θα σπεύσουν να δώσουν αίμα προκειμένου να καλυφθούν οι επίγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Η περίοδος πάντως χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη τόσο από τους γιατρούς στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα το τμήμα αιμοδοσίας, όσο και από μέλη των ομάδων όπως η αλληλεγγύη στον νομό Μαγνησίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών για την επάρκεια του αίματος.